Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης αντιμέτωποι με εξοργισμένους κατοίκους. Αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή. Για αρκετή ώρα η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου. Κάθιδρος ο Δήμαρχος ακούει κάποιον να του λέει ότι μπορεί να φάει και ξύλο. Παρά τις προσπάθειες να ομολοποιηθεί η κατάσταση, η ανακοίνωση του Δημάρχου ότι η απόφαση δεν αλλάζει ξεσήκωσε νέα θύελλα αντιδράσεων. Δεν μπορεί να υπάρχει λογικός άνθρωπος που να διαφωνεί με αυτή την απόφαση. Εκτός εάν είναι της άποψης, μακριά από μας, όπου να είναι, δεν θέλουμε κανένα μετανάστη στον τόπο μας. Όπου διαφωνούμε. Από την ένταση μια γυναίκα λυγίζει. Απόφαση λαού ή στο δημοκρατία, τι δεν καταλαβαίνεις. Λέμε όχι. Δεν έλειψαν και οι εντάσεις μεταξύ των κατοίκων. Μεταξύ μας, μας βάζετε και τρογόμαστε εσείς. Εσείς, γιατί δεν είστε άξιοι να πάρετε μια σωστή απόφαση. Είστε άχρηστοι όλοι. Ο χώρος που αναμένεται να φιλοξενήσει τους πρόσφυγες είναι εγκαταλελειμμένες αποθήκες στην περιοχή από τη δεκαετία του 60. Ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος υποστήριξε πως ενώ ο Δήμος αρχικά πρότεινε τρεις χώρους, η κυβέρνηση επέλεξε έναν άλλον. Τελικά οι κάτοικοι αποφάσισαν να εκδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας και κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να το συνυπογράψει.